Έχουν περάσει 20 χρόνια, Ρόναλντ Γκόμες, και νομίζω το καταλαβαίνεις ότι εδώ στην Κρήτη σ' αγαπάνε πάρα πολύ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, λέμε, στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος να είμαι εδώ τώρα στο Κρήτη, γιατί εγώ αγαπάω πολύ τον κόσμο εδώ. Αγαπάω πολύ την ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι όφη, είναι πάντα στην καρδιά μου. Γιατί όταν ήμουν εδώ, ο κόσμος με βοήθησε πάρα πολύ. Και ξέρω ότι τι συμβαίνει αυτή η ομάδα, τι συμβαίνει όφη. Γιατί πάντα όφη είναι μεγάλη ομάδα. Μου έλεγες πριν ότι όταν ήσουν στον όφη, ο όφη ειδικά στο Ηράκλειο δεν έχανε. Και είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια. Όταν ήμουν εγώ εδώ, δεν νομίζω να χάσαμε πολλά παιχνίδια. Νομίζω 1-2 σε 3 χρόνια, 4 χρόνια. Γιατί είχαμε πολύ καλή ομάδα. Είχαμε, πιστεύω, από την καλύτερη ομάδα που έχει περάσει εδώ η όφη. Γιατί είχαμε πολλοί Έλληνες παίκτες. Θυμάμαι εγώ ότι είχα ο Νόμπριας, είχε Κολυσιδάκης, είχαμε Σκένσος, είχαμε πολλές παίκτες. Ταυρακάκης, Παπαγιαννάκης. Ναι, και παιδιά από Κρήτη. Γι' αυτό ήρθε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο και μας βοηθήσαν πολύ. Όλα τα παιχνίδια ήταν γεμάτα το γήπεδο και αυτή η ομάδα έπεσε με καρδιά για τον Όφη. Είδες σε καθόλου πέρσι το πρωτάθλημα, ξέρεις ότι έγινε μεγάλη μάχη, το πήρε στο τέλος η ΑΕΚ? Το τέλος είδα, 2-3 παιχνίδια. Ήταν φοβερά, ήταν φανταστικό αυτό το τέλος. Και το πήρε η ΑΕΚ, ήταν ο καλύτερος και γι' αυτό. Εσύ, Ρόναλντ, θα ήθελες κάποια στιγμή, εκτός από τον Όφη, να έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι εδώ στην Κρήτη, να είχες ένα σπίτι στην Κρήτη, θα ήταν ένα όνειρο? Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό όνειρο έχω. Γιατί σ' αρέσει εδώ, ναι, μοιάζει με την πατρίδα σου, ναι, με την Κωνσταντίνα και η Κρήτη. Μοιάζει πολύ το καιρό, ο κόσμος. Ναι, σίγουρα έχω στον όνειρο μου να φτιάξω μια σπίτι εδώ. Αλλά μπορεί πιο μετά, θα δούμε. Μάλιστα. Και με εθνική Κωνσταντίνα, επειδή κάπως χάλασε το όνειρο που έζησες, θα ήθελες μια μέρα να βρεθείς και εκεί ξανά? Έχεις κάτι αφήσει, που λέμε στην Ελλάδα, κάτι χρωστάς με την εθνική? Όχι, όχι. Ήμουνα στο Μουντιάλ σαν παίκτη. 2 Μουντιάλ πήγα σαν παίκτη και σαν προπονητή ήμουνα το Μουντιάλ αυτό. Τώρα Μουντιάλ. Εγώ θέλω άλλο πράγμα. Θέλω να είμαι προπονητή σε μεγάλες ομάδες τώρα. Εθνική ομάδα μπορεί να πας πιο μετά.